Την ίδια ετοιμότητά σας να ωφεληθούν και μέσα στην πανδημία επιχειρηματικοί όμιλοι το βλέπουμε και στο σημερινό νομοσχέδιο, όπου τους προσφέρεται μερικά ακόμα δωράκια ως δίθεν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Τι κάνετε? Εξασφαλίζετε, για παράδειγμα, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους ομίλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενισχύετε επιχειρήσεις για διαφημιστικές δαπάνες στο όνομα της τόνωσης της αγοράς, ενώ προβλέπετε ξανά την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για το μοίρασμα ζεστού χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για μηνύματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να σας βγάλει και από τη δύσκολη θέση? Δίνει την πάσα σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τους οποίους καλεί, λέει, να μην δεχτούν την χρηματοδότηση για τη μετάδοση των μηνυμάτων. Και έτσι ορισμένοι θα εμφανιστούν και από πάνω και ως ευεργέτες, όπως ήδη συμβαίνει δηλαδή. Αν πραγματικά δεν θέλετε να δώσετε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε ομίλους για να σας προβάλλουν τα διαφημιστικά μηνύματα για την πανδημία, τότε γιατί απορρίψατε την πρόταση, την τροπολογία του ΚΚΕ? Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει τονίσει ότι τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας και ζωής και ειδικά για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας θα έπρεπε να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για την προβολή υπουργείων, φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρειάζεται να υπάρχει δαπάνη διαφήμισης προς τα μέσα, αυτή θα πρέπει να γίνεται επίσης με όρους πλήρους διαφάνειας, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, γιατί αλλιώς αυτό είναι συναλλαγή ποινικά κολάσιμη. Σήμερα επανακαταθέτουμε την τροπολογία αυτή που προβλέπει με καθαρό τρόπο, πρώτον, τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία να μεταδίδονται απολύτως δωρεάν, δεύτερον, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της όποιας κρατικής διαφήμισης να γίνεται άμεσα και τρίτον, να υπάρχει αναδρομικός έλεγχος δεκαετίας για να δει ο ελληνικός λαός που πήγαν τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης. Πρόκειται για τροπολογία συγκεκριμένη, δίκαια και υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Χώρια που θα εξοικονομηθούν, εδώ που τα λέμε, και χρήματα για το κράτος για να τα δώσει σε πλημμυροπαθείς, για να ενισχύσει τα νοσοκομεία και την υγεία, τα σχολεία. Σας καλούμε λοιπόν να την ψηφίσετε και να αφήσετε τις φιωριτούρες, να αφήσετε την κοροϊδία και εδώ μέσα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Σας ευχαριστώ.